Δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Ό,τι και να γίνει αυτή την ημέρα, τη σημερινή, ας το αφήσουμε πίσω μας. Πέρασε και αυτή η ημέρα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε στον οίκο Του. Το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει για κάθε μας λάθος. Ας αφήσουμε τον Λόγο του Θεού να μας ψωμίσει, να μας αυξήσει, να μας στηρίξει. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, θα ήθελα να ανοίξουμε τις Αγίες μας Γραφές στη σελίδα 1004. Είναι η επιστολή προς Ρωμαίους. 1004 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, από το 11 εδάφιο. Και μάλιστα, εξεύρονται στον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να ηγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία, παρότε επιστέψαμε. Η νύξ προεχώρησε, η δε ημέρα επλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθούμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσουμεν ευχημόνος ως εν ημέρα, μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κοίτας και ασελγίας, μη εις έρηδα και φθόνων. Αλλά ενδύθετε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε περί της σαρκός, εις το να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής. Αμήν. Και καθώς ξεκίναγα να διαβάζω αυτό το χωρίο, ήρθε στο νου μου η περίπτωση με τις 10 παρθένες. Οι 5 ήσαν μωρές και οι 5 φρόνιμες. Αλλά όλες και οι 10 κοιμήθηκαν. Οι 5 οι φρόνιμες βέβαια είχαν λάδι, οπότε όταν ήρθε ο νυμφίος, όταν ήρθε ο σκλέπτης, γιατί θα έρθει ώρα που δεν γνωρίζουμε, αν και κοιμόντουσαν, είχαν λάδι. Οι μωρές όμως δεν είχαν. Και έτσι δεν μπορέσανε να συναντήσουν ποτέ τον νυμφίο, αν και όλες περιμέναν τον νυμφίο. Και σήμερα, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού, για να μην βρεθούμε κι εμείς σε ευνηδιασμό εκείνη την ώρα, αλλά για να είμαστε έτοιμοι και να μην βρεθούμε σαν τις μωρές της Παρθένες, έρχεται και μας λέει ότι είναι ώρα να ηγερθούμε εκ του ύπνου. Ο κάθε ένας από μας, άλλες φορές το αναλογίζεται, άλλες φορές όχι, αλλά πολλές φορές και στιγμές μες στη ζωή μας πέφτουμε σε ύπνο. Και σήμερα είναι ώρα να ηγερθούμε εκ του ύπνου, γιατί είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία μας. Από τη στιγμή που πιστέψαμε, τόσο επίκαιρο ήταν για τους Ρωμαίους τότε, αλλά τόσο και για μας σήμερα, γιατί ο καιρός είναι πλησίων. Τα σημεία το δείχνουν αυτό. Η αμαρτία αυξάνει. Τα πάντα δείχνουν πως η ώρα του Κυρίου είναι κοντά. Και εγώ και όλοι μας, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία, πρέπει να το έχουμε προμετώπιο. Πρέπει να το έχουμε πάντα στο νου μας, να το έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν το έχω εγώ αυτό μες στην καρδιά μου, πάντοτε, δεν θα ετοιμάσω ποτέ τον εαυτό μου. Γιατί πάντοτε θα σκέφτομαι ότι βραδύνει ο Κύριος να έρθει. Και δεν θα σκέφτομαι ότι ο Κύριος μακροθυμεί. Οπότε πρέπει να το έχω πάντοτε αυτό μες στην καρδιά μου και στο νου μου, ώστε να ετοιμάζομαι, γιατί πρέπει να εξαγοράζουμε τον καιρό, καθώς είναι πονηρές οι ημέρες, και αν δεν εξαγοράζομαι τον καιρό, θα έρθω σε ένδια. Θα εν τέλει, στο τέλος, θα φανώ φτωχός. Δεν θα έχω καρπό ίσως. Δεν λέω μόνο το να χάσω την αρπαγή, αλλά ακόμα και το να πάω εμπρόσθεν του Κυρίου χωρίς καρπό. Εμείς, αδελφοί, ερχόμαστε εδώ κάθε μέρα, αγωνιζόμαστε για να έχουμε καρπό. Όχι για να πάμε ως διαπυρός. Η νύχτα προχώρησε. Η μέρα επλησίασε και η νύχτα είναι αυτό που βαδίζουμε όλοι μας. Αυτή η περίοδος, δεν μιλάμε για τη φυσική τη νύχτα, αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο είναι η νύχτα η οποία ζούμε. Και η μέρα της σωτηρίας πλησιάζει. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας συνδυθούμε τα όπλα του φωτός.
Ας ενδυθούμε την περικεφαλαία, την ασπίδα που μας δίνει ο Κύριος, το Λόγο του Θεού, τη μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου. Ας περιπατήσουμε μέσα σε αυτή τη νύχτα, ας περιπατήσουμε ευσχημόνως, ως εν ημέρα. Γιατί αν και είναι νύχτα, εγώ πρέπει να είμαι φως. Αν και είναι νύχτα, εγώ πρέπει να περιπατώ σαν να υπάρχει το φως. Όταν μέσα στη νύχτα βρίσκουν αφορμή να κάνουν το οτιδήποτε, γιατί θεωρούν ότι δεν θα τους δούνε, δεν θα φανούνε. Αλλά εγώ, αν και πολλοί στρουθοκαμιλίζουν και κρύβονται και νομίζουν πως δεν φαίνονται, εγώ θα περιπατώ ως εις φως, γιατί με βλέπει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μη συμπόσια και μέθας, μη σκήτας και ασελγίας. Και αυτό το γνωρίζουμε, αδερφοί. Είναι τα 38, ας το πούμε. Δεν θα περιπατήσω σε οδό αμαρτίας. Δεν θα πράξω αυτά που έπρατα παλιότερα. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού εμβαθύνει και λέει «Μη σέριδα και φθόνο». Και όπως ακούσαμε και χθες το Λόγο του Θεού, να μην έχουμε πικρίες μεταξύ μας, να μην κρατάμε πράγματα, και αυτά εν τέλει μεγαλώνει έτσι η πικρία μέσα μας. Στο τέλος δεν θα θέλουμε να βλέπουμε τον αδερφό μας, για τον οποίο ο Χριστός σταυρώθηκε, για τον οποίο ο Χριστός θυσιάστηκε. Μην κρατάμε, αδερφοί, πικρία μέσα μας, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι αναφίουσα όχι μόνο θα μπορεί να βλάψει εμένα, αλλά να μειανθώσει και πολύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ενδύθητε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να ενδυθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, αδερφοί, το φρόνημα του Χριστού. Να ενδυθούμε την πραότητά Του, τη μακροθυμία Του, την αγάπη Του. Να ενδυθούμε το φρόνημα που είχε ο Χριστός, που υπηρέτησε τους μαθητές Του. Αυτό να κάνουμε και εμείς, αδέρφια. Να μην φρονούμε αυτό που υπάρχει, το να τη βγάλω εγώ καθαρή, ας πούμε, να κοιτάξω τον εαυτό μου, αλλά να κοιτάμε και τον άλλον. Μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, γιατί αυτό δεν είναι το φρόνημα του Χριστού. Και καθώς λέει να ενδυθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, σκεφτόμουν τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου και λέω, όταν ξεκίνησα, όταν βαπτίστηκα με Πνεύμα Άγιο, είχα όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, έτσι. Και κοιτάω σήμερα και μπορεί να δω ότι μου λείπει ένα, μου λείπει δύο, μου λείπουν δύο πράγματα. Μην το αφήσω αυτό. Όλος ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου πρέπει να κατοικεί μέσα μας. Εάν κατοικεί όλος ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, τότε πραγματικά είμαστε ενδεδειμένοι το Χριστό. Εάν βλέπω ελλείψεις στον εαυτό μου σήμερα, ας εγερθώ εκ του ύπνου, ας εξητήσω τον Κύριο το Θεό, ας εξητήσω το όνομα του Ιησού Χριστού, και καθώς εγώ θα χτυπήσω την πόρτα, ο Κύριος θα ανοίξει. Ο Κύριος μας φωνάζει κάθε μέρα. Το θέμα είναι εμείς να ακούσουμε το κάλεσμα του Κυρίου μας. Μη φροντίζετε περί της σαρκός. Μη φροντίζουμε αυτά που φρονούν όλοι, τις μέριμνες. Ναι, υπάρχουν ανησυχίες, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά μην είναι αυτό το φρόνημά μου. Το φρόνημά μου και ο στόχος μου είναι το να φτάσω στην ουράνια βασιλεία. Και σε αυτούς τους καιρούς τους δύσκολους δεν πρέπει να το ξεχνάω αυτό, δεν πρέπει να το χάνω αυτό. Γιατί η δύναμή μου είναι η ελπίδα αυτή που μου έχει δώσει ο Κύριος, η ελπίδα της σωτηρίας, της ουράνιας βασιλείας. Άμα χάσω αυτό, με τι δύναμη θα περπατήσω στον κόσμο αυτόν? Και μη φροντίζετε περί της σαρκός, στο να εκτελείτε τις επιθυμίες αυτής. Και πώς μπορώ να μην εκτελώ τις επιθυμίες της σαρκός? Και λέει πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού στους Γαλάτες, στη 1032 σελίδα: «Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του Πνεύματος, το δε Πνεύμα εναντία της σαρκός. Ταύτα δε, αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε». Οπότε πρέπει να αγαπήσω το περπάτημα με το Πνεύμα το Άγιο.
Εάν αγαπήσω το περπάτημα του Πνεύματος του Αγίου, εάν εξητήσω την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τότε πραγματικά θα περιπατώ κατά το Πνεύμα. Τότε πραγματικά θα μπορώ να πω όχι στις επιθυμίες της σαρκός μου. Και οι επιθυμίες της σαρκός δεν είναι απαραίτητα οι αμαρτίες όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά η επιθυμία της σαρκός μπορεί να είναι κάτι που να θέλω τόσο πολύ και να με βγάζει σιγά σιγά από την οδό την οποία με θέλει ο Κύριος. Ενώ ο Κύριος με θέλει εδώ, η επιθυμία μου σιγά σιγά να με οδηγεί, να λοξένω. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του Πνεύματος, το δε Πνεύμα ενάντια της σαρκός. Δεν μπορώ να φρόνω και τα δύο πράγματα. Δεν μπορώ να θέλω και τα της σαρκός, να περνάω καλά, αλλά να θέλω και τον Χριστό. Να περπατώ στον κόσμο, αλλά να θέλω να έχω και ευλογία από τον Χριστό. Δεν γίνεται. Είναι ενάντια. Αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλουμε πραγματικά και πόσες φορές έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση να θέλω να πάω να προσευχηθώ, να θέλω να πάω να διαβάσω, αλλά επειδή έχω σκέψεις, έχω μέρημνες, έχω πράγματα άλλα που θέλω να κάνω, να μην το κάνω. Αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω, να μην μπορώ να το κάνω. Και για να μπορέσω να το καταφέρω, να κάνω αυτό που πραγματικά θέλω, πρέπει να πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο, να γεμίζω το Πνεύμα μου, ώστε πάντοτε να υπερισχύει. Και καθώς ξεκίνησα και έλεγε και μάλιστα εξεύρονται στον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να γερθόμεν, θυμήθηκα και στις παροιμίες που λέει ότι ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών και έπειτα η πτωχία μου έρχεται ως ταχυδρόμος, όπως ερχόταν παλιότερα ο ταχυδρόμος και δεν γνώριζε το πότε θα έρθει, έτσι ξαφνικά ενώ νομίζω ότι περπατώ καλά, ενώ βρίσκομαι στον οίκο του Θεού, αλλά δεν φροντίζω να γεμίζω το ναό του Θεού που είναι το σώμα μου με το Πνεύμα Του, και καθώς νομίζω ότι περπατάω καλά, ξαφνικά έρχεται η πτωχία και πέφτω, χάνω τα πάντα και αναρωτιέμαι τι συνέβη. Να ηγερθούμε λοιπόν από τον ύπνο, γιατί δεν θέλουμε η ένδυά μας να έρθει ως ανήρ ένοπλος και να μην μπορούμε να κερδίσουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενδεδειμένοι τον Ιησού Χριστό, να έχουμε πάντοτε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό που τον τελευταίο καιρό μου δίνει ο Θεός να καταλάβω είναι πλέον ότι πρέπει να περπατήσω στη λεπτομέρεια, στη λεπτομέρεια του αγιασμού. Και λέει στους Εβραίους στο Ι.Α. Όχι, στο Ι.Β. κεφάλαιο, λέει στο 14, και ζητείτε ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου δεις θέλει δει τον Κύριο. Στην Αποκάλυψη λέει ο δίκαιος να γίνει πιο δίκαιος και ο Άγιος πιο Άγιος. Οπότε δεν είναι το ότι είμαι Άγιος και έχω φτάσει εδώ και είμαι εντάξει, αλλά ο Άγιος πρέπει να γίνει πιο Άγιος. Δηλαδή υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε στη ζωή μας. Γιατί χωρίς τον αγιασμό, κανένας, λέει, χωρίς το οποίο ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Και πραγματικά αυτό όταν το διάβασα με φοβέρισε. Χωρίς τον αγιασμό μου, λέω, δεν πρόκειται να δω τον Κύριο. Ναι, αγιάζομαι, προσπαθώ, κάνω τον αγώνα μου, αλλά ο Κύριος θέλει κάτι παραπάνω. Να ψάξεις αυτές τις μικρές αλόπεκες, οι οποίες τρώνε τον αγρό σου. Αυτές που τρώνε τον χρόνο σου. Αυτές που τρώνε χώρο από την καρδιά σου. Αυτές τις λεπτομέρειες θέλει ο Κύριος να κοιτάξουμε, αυτές να ψάξουμε. Και σκεφτόμουν, Κύριε, εγώ είμαι αδύναμος. Δεν έχω δύναμη να τα εκβάλω όλα αυτά από μέσα μου. Αλλά το θέμα είναι, αδερφή, να το πάω απλά στον Κύριο. Και το κατάλαβα και ήταν τόσο ωραίο, τόσο απλό. Απλά πήγαινε την αδυναμία σου στον Κύριο. Και εδώ που έχουμε φτάσει, αδερφή, ο Κύριος μας έχει φέρει. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή του πηγαίνουμε τις αδυναμίες μας. Και Εκείνος μας δίνει δύναμη, μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα. Πόσα χρόνια έχει ο καθένας τον Κύριο? Άλλοι μήνες, άλλοι χρόνια, 5, 10, 30. Και λες, μα 30 χρόνια άντεξες τον Κύριο. Πώς το κατάφερε αυτό? Είναι η δύναμη που δίνει ο Κύριος κάθε μέρα. Αρκεί εμείς να την εξητούμε.
Και κλείνοντας, αδερφοί, αυτό που λέει, ας περιπατήσουμε ευχημόνως ως εν ημέρα, πάντοτε να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μας βλέπει. Μην ψάχνουμε να κρύψουμε την οδό μας στον Κύριο. Μην σκέπτομαι ότι αυτό, εντάξει, είναι καλό, αυτό που δεν είναι τόσο καλό, θα το κρατήσω και όσο, όταν με ελευθερώσει ο Κύριος. Πήγαινε το στον Κύριο να σε ελευθερώσει, ό,τι και αν είναι αυτό. Μη κάθεσαι και το κρατάς, το φυλάς και ξεχνάς ποιος είναι πραγματικά ο θησαυρός σου. Και ξεχνάς ποιος είναι ο θησαυρός και αφήνεις χώρο, αφήνεις τόπο στον εχθρό να έρθει να σε πειράξει, να έρθει να σου βάλει και άλλα πράγματα μες στην καρδιά. Να έχουμε πάντοτε ενώπιόν μας το Λόγο του Θεού που είναι ο καθρέπτης μας, ώστε να γνωρίζουμε πώς περπατάμε, να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε, να κάνουμε πάντοτε ένα ρεζουμέ, να το πω, της ημέρας, του μήνα. Μην το αφήνουμε και περπατάμε και περνάει καιρός και νομίζω ότι περπατάω καλά και έχω χάσει τον δρόμο μου, έχω πλέον συμμορφωθεί με τη νύχτα και περπατώ κι εγώ καθώς και οι υπόλοιποι, αλλά επειδή έρχομαι στην εκκλησία θεωρώ και τον εαυτό μου Άγιο. Να κοιτάμε πάντοτε τον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού και εκεί θα γνωρίσουμε και το πώς να περπατάμε, εκεί θα γνωρίσουμε την αγάπη, εκεί θα αυξηθεί η πίστη μας όταν ενωθεί ο Λόγος του Θεού με την ακρόαση του Λόγου. Όταν ενωθούν, θα αυξηθεί η πίστη μας και ο πούς μας δεν θα κλονιστεί, δεν θα μπερδευόμαστε, δεν θα αναρωτιόμαστε, Κύριε, τι είναι αυτό που θες να κάνω, ενώ είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Εντάξει, το λέω ο Λόγος του Θεού, αλλά πρέπει να μου το πει και κάποιος ακόμα. Δεν χρειάζεται να μου το πει κάποιος άλλος. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε γιατί μας έχει δώσει πηξίδα. Δεν μας έχει αφήσει να περπατάμε στα τυφλά. Και ακούω για τα βιβλία, τα απόκριφα, και να διαβάσουμε και εκείνο και να δούμε και εκείνο και να δούμε και τ' άλλο. Μα αν ο Θεός που αγαπάει εμένα και θέλει να φτάσω στον ουρανό ήθελε να έχω και κάτι άλλο, θα μου το έδινε. Δεν θα με άφηνε μόνο με αυτό εδώ. Αυτό είναι αρκετό, γι' αυτό μας έχει αφήσει αυτά τις επιστολές, μας έχει αφήσει οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε αυτόν τον λόγο. Γιατί είναι αρκετό για να ψωμιστώ, είναι αρκετό για να αυξηθώ, είναι αρκετό για να με πάει στον ουρανό. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Ας μείνουμε σε αυτά που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού, σε αυτά που είδαμε και τους προεστώτες ημών να περπατάνε, να έχουν καρπό, και από τη στιγμή που βλέπεις καρπό είναι ο Θεός εκεί. Εάν ο Θεός δεν είναι στην εκκλησία Του, δεν θα υπάρξει καρπός. Και όσο και πολλής να είναι ο κόσμος, εάν δεν υπάρχει ο Θεός μέσα στον Νίκο αυτό, κάποια στιγμή θα φύγει. Από τον καρπό θα γνωρίσουν ότι είμαστε πραγματικά μαθητές του Χριστού. Από τον καρπό των ομολογούντων χιλέων, από τον καρπό της αγάπης μας. Εάν δεν έχουμε αγάπη ο ένας προς τον άλλον, πώς θα γνωρίσουν ότι εμείς είμαστε μαθητές του Χριστού? Όλοι επαγγέλλονται και λένε ότι είναι του Χριστού. Το θέμα είναι, έχουν καρπό? Να φυλάξουμε αυτόν τον καρπό που μας δίνει ο Χριστός. Και σκεφτόμουν ότι τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, για να μπορέσω να τον διατηρήσω, σκεφτόμουν ότι κάποιος γεωργός πάει και φυτεύει ντομάτες και φεύγει και πηγαίνει πάλι τον καιρό που είναι να πάρει τον καρπό του. Αν δεν τις έχει, αν δεν τις έχει προσέξει, αν δεν τις έχει ποτίσει, δεν θα πάρει καρπό. Αν δεν τις έχει προσέξει, τι θα πάρει? Τίποτα. Και αυτό είναι, αδερφοί, και ο καρπός του Πνεύματος Αγίου, αν εγώ δεν τον προσέξω, ο Κύριος ήρθε και μου τον έδωσε, τον έλαβα, αλλά αν εγώ δεν τον προσέξω,
αν εγώ δεν τον ποτίσω, αν εγώ δεν τον διατηρήσω, ένα-ένα θα φεύγει. Και τότε θα έρθει η πτωχία που λέγαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι ο οδηγός μας, γιατί δεν θέλει να μας αφήσει να χαθούμε. Ας μείνουμε κοντά στον Κύριο, ας μείνουμε κοντά στην οδό που έχει ετοιμάσει για μας. Και αν πολλές φορές αισθάνεσαι και αισθάνομαι ότι δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να διακρίνω την οδό, πήγαινε στο ταμείο σου και προσευχή σου. Μην περπατάς στα τυφλά. Μην περιμένεις απλά κάτι να συμβεί. Πήγαινε στο ταμείο σου και ζήτα οδηγία από τον Θεό. Εάν δεν γνωρίζω τι να κάνω, να πάω από τον Κύριο να ζητήσω να μου πει τι να κάνω. Δεν θέλει να περπατάμε μόνοι μας ο Κύριος. Λέει ότι θα μας κρατάει το χέρι έως της συντελείας. Μέχρι να έρθει θα μας κρατάει το χέρι. Μην αφήνουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνει το να μην κλονιστεί το πόδι μας και μπερδευτούμε με διδασκαλίες, να μπερδευτούμε με μέριμνες, να μπερδευτούμε με οτιδήποτε μας παίρνει μακριά από το Θεό. Μην αφήνουμε τον αυτό μας να χάνεται, αλλά να ακολουθήσουμε αυτή την ευθεία οδό που έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί όσα χρόνια είμαι στον Κύριο, πραγματικά όσα γράφει ο Λόγος του Θεού τα βλέπω να γίνονται όλα. Βλέπω και τα σημεία να γίνονται, βλέπω και αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού ότι να τον ζητήσουμε και έρχεται. Το έχω ζήσει, το έχουμε ζήσει. Είναι αληθινός ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όταν ενώ νομίζουμε ότι πολλές φορές δεν υπάρχει κάτι άλλο, ότι ως εδώ ήτανε, έρχεται ο Κύριος και μας δείχνει ακόμα το κάτι παραπάνω. Ότι έχω ακόμα μέσα εδώ. Έχω πράγματα να σου δώσω. Έχω πράγματα να σου αποκαλύψω. Έχω πράγματα να σου δώσω. Και κάθε μέρα ο Κύριος μας έχει δώρα για μας. Και κάθε μέρα να προσπαθούμε και να την εκμεταλλευόμαστε για να πάμε να πάρουμε αυτά τα δώρα από τον Κύριο. Μην αφήνουμε τις μέρες να περνάνε, που έχω πέσει πάρα πολλές φορές σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το λάθος. Να αφήνω τις μέρες να περνάνε. Ναι, εντάξει, κάποια στιγμή, λίγο αργότερα, θα πλησιάσω, θα κάνω. Όχι, σήμερα είναι η μέρα του να πλησιάσεις τον Κύριο και να λάβεις τα δώρα που έχει ετοιμασμένα για σένα. Σήμερα είναι η μέρα. Σήμερα είναι η μέρα που ο Κύριος θέλει να μας γεμίσει. Σήμερα είναι η μέρα που θέλει να μας πληρώσει με το Πνεύμα του το Άγιο. Σήμερα είναι η μέρα που θέλει να μας ελευθερώσει από τα δεσμά που μας κρατάνε δεμένους σε αυτόν τον κόσμο. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει, αδερφοί. Ας του δώσουμε τη δυνατότητα να μας ελευθερώσει, να μας γεμίσει, να μας δώσει πραγματικά την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.